Μοιραία, στάθηκε για μια 55χρονη η σύγκρουση τη μοτοσυκλέτα τη με γιο ταχύ αυτοκίνητο χθε το απόγευμα στη συμβολή των οδών Αρκαδίου και Αγίου Νικολάου στη Σούδα. Το δυστύχημα έγινε κάτω από αδιευκρίνηστε συνθήκε με την οδηγό τη μοτοσυκλέτα να χάνει τι αισθήσει τη μετά την πτώση τη στο οδόστρωμα. Οι διασώστε του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να επαναφέρουν τη γυναίκα, χωρί όμω αποτέλεσμα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίε, εξέπνευσε κατά τη μεταφορά τη στο νοσοκομείο Χανίων. Η σύγκρουση των δύο χυμάτων, λίγα μέτρα μακριά από τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, ήταν σφοδρή. Στο σημείο έσπευσε συνεργείο τη Τροχέα, ενώ οι διασώστε του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκαν άμεσα χορήγησαν οξυγόνο στην 55χρονη και προχώρησαν σε κάρπα. Παρά τι προσπάθειέ του, η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε νεκρή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Ο θάνατο τη 55χρονη ανεβάζει στου 38 τον αριθμό των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων στο νησί από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα. Από αυτούς, οι 30 ήταν άνδρες και οι 8 γυναίκες, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθελοντικού Σύλλογου Πρόληψης Τροχίων Ατυχημάτων, από τους 38, οι 30 ήταν οδηγοί, 4 πεζοί και 3 επέβαιναν σε εμπλεκόμενο όχημα. Από το σύνολο των δυστυχημάτων, τα 14 καταγράφηκαν μέσα στις πόλεις, 15 στο επαρχιακό δικό δίκτυο και 9 στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Την αρνητική πρωτιά κατέχει το Ηράκλειο με 17 νεκρούς στην άσφαλτο, ακολουθούν τα χανιά με 12, το ρέθιμνο με 5 και το λασίθι με 4.